σας καλωσορίζουμε σε αυτό το ιστορικό θέατρο Απόλλων, όπου σε μια ώρα θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε την Κρήτη μέσα στον χρόνο. Κριτών ζάλα λοιπόν, κριτών βήματα δηλαδή, βήματα χορευτικά, βήματα επαναστατικά, βήματα γλεντιού, βήματα μέσα από τα οποία γεννήθηκε η ταυτότητα της Κρήτης. Ταυτότητα που ξεκίνησε από τη μυθολογία και έφτασε μέχρι το σήμερα αναλύωτη στο χρόνο. Τα κριτικά τα ζάλα μας είναι βαριά σε αξία. Στη Σύρο όπου γίνονται δώστε τους σημασία. Στα ζάλα μας τα κριτικά στο θέατρο Απόλλων δεν θέλουμε ανταβιβή, μα χειροκρότημα όλων. Παρέδωσε το βρέφος στους κουρίτες, τους οποίους είχε η ίδια μοιήσει στην τέχνη του χορού. Αυτοί για να καλύψουν τα κλάματα του Δία και να τον προστατέψουν από τον χρόνο, χόρευαν ένα χορό, φωνάζοντας δυνατά και προκαλώντας θόρυβο με τα σπαθιά και τις ασπίδες τους. Έτσι, σε μια δαιμονική συγχορδία και προστατευτική φωνία, έπνιξαν το κλάμα του μικρού Θεού. Τελικά, όταν ο Δίας έγινε κυρίαρχος του κόσμου, οι κουρίτες έγιναν ιερείς του και στις λατρευτικές τους τελετουργίες ο χορός κατήχε σημαντικότατη θέση. Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ποιος από τους τέσσερις νομούς εσένα δε σε πείθει? Κρήτη με το λαζότη σου, Κρήτη με την γνωσό σου, Κρήτη με τους κουρίτες σου και τον Ανογιανό σου. Thank you.
Ο Καστίγιος, ο Μουντάκης, ο Δερμιτζογιάννης και τόσοι άλλοι. Ονομαστοί που τότε ήταν νέοι, ανεπιασάριδες και οι περισσότεροι. Ο
καφετζής δεν χρειαζόταν να το πολυσκεφτεί, γιατί δεν απαιτούνταν και ιδιαίτερες προετοιμασίες για να οργανωθεί το γλέντι. Τραπέζια δεν υπήρχε χρεια να βρεθούν, γιατί δεν είχαν καμιά χρησιμότητα. Το κοινό ήθελε μόνο καρέκλες ή έναν αγκυπάγκους για να καθίσει και τίποτα περισσότερο. Έπαιρνε στο χέρι καθένα τη φλόκα του ή το αναψυκτικό του και έκανε το σεΐρι του, δηλαδή απολάμβανε τα δρόμενα. Τα τελευταία καθίσματα χρονιαζόντουσαν οι ακίνητοι, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και όσοι δεν ήξεραν να χορεύουν. Κοντά στην πίστα άραζαν οι κινητοί, δηλαδή οι κοπελιές, οι τελικανίδες και οι χορευτές. Οι πιο θερμόαιμοι από αυτούς δεν κάθιζαν ποτέ, αλλά χόρευαν ασταμάτητα. Συχνά κάποιο το πρώτο σύνθημα σήμαινε ότι οι άντρες χορευτές έπρεπε να βάλουν μπαξίσι δώρο στους οργανωπαίκτες. Το δεύτερο, ότι οι χορευτές έπρεπε να ρίξουν κάτι στη μαντόλα του οργανωπαίκτη. Εντύπωση μου έκανε ο τρόπος που λειτουργούσαν οι χορευτές στο σιγανό χορό. Συνήθως μια κατεχαρού μαντιναδολόγησα έλεγε από μια μαντινάδα για κάθε χορευτή. Ο καθένας ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει με μια μαντινάδα στη μαντινάδα. Αυτό μου θύμιζε το διάλογο που γινόταν ανάμεσα στην κορυφαία του αρχαίου χορού και τον υποκριτή. Πολλοί κατάφεραν να απαντούν επιτυχώς στις ανηγυριστικές μαντιναδολογικές προκλήσεις. Άλλοι όμως που δεν ήξεραν μαντινάδες ήθελαν να ανοίξει η γη και να τους καταπιεί. Μα δεν εχρίζεις φάρμακο, δεν θέλεις ιατρείο, το θερμοστάτη για αλλαγή να πας στο συνεργείο. Εσύ για τα διδάσκαλε, παίζεις με τα ζάλα, κατέρισες να του ζητώ, έχεις το νου σου άλλα. Εγώ καλή μου κοπελιά, μα βέβαια... Κάτι, αυτό που θες κοντολογείς πρέπει να είναι ωραίο. Και αφού πετά το μάτι σου, θα το πηγεί του κάτι, θα ψάξω για να μάξει σου καινούριο θερμοστάτη. Εσύ, ψηλέ μου χορευτή, που μοιάζει στο Μετρίτη, από μετά κορφή κορφή σε όλο τον Ψιλωρίτη. Τούτο!